Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το βλέμμα στραμμένο στην κεντρική πολιτική σκηνή βρισκόμαστε, κυρίαρχα για το τι θα γίνει και πώς με την εκκρεμότητα της αξιολόγησης. Η κυβέρνηση αισιοδοξεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανεβάζουν τους τόνους, με χαρακτηριστικές οι αναφορές στην τηλεόραση Μπες, τον Βασίλη Κυγίλια και Βασίλη Λεβέντη. Την ίδια ώρα, καυτά και ανοιχτά παραμένουν τα μέτωπα της οικονομίας, όπως και των κινητοποιήσεων των αγροτών, με τους δασικούς χάρτες να είναι στο επίκεντρο. Πάμε εμείς να δούμε αναλυτικά την ενημέρωσή σας, ξεκινώντας από ένα μείζον θέμα. Μισό δισεκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον έκανε φτερά από την φετινή αγροτική οικονομία, με την κατάσταση να κρίνεται ως δραματική από πλευράς μείωσης των ποσοτήτων που θα κατέβουν σε επίπεδο επικράτειας, με τις τελευταίες εκτιμήσεις να μιλούν για κάτω από τους 180.000 τόνους ελαιολάδου. Η βουτιά στην φετινή ελαιοπαραγωγή προβληματίζει τους πάντες. Και αν το θέμα της ποιότητας μοιάζει να είναι ακόμα υψηλά για την χώρα μας, το θέμα της ποσότητας δημιουργεί μια νέα κατάσταση και σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό αποτύπωμα που προσφέρει το συγκεκριμένο προϊόν. Τη διασφάλιση της ποιότητας. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι φέτος ήταν μια χρονιά κομβική και θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο νομός, η χώρα μας πέρσι έβγαλε 322.000 τόνους ελαιόλαδου. Η θετική εκτίμηση, δηλαδή ότι η παραγωγή φέτος στην χώρα μας θα φτάσει τις 180.000 τόνους σε σχέση με τους 320.000 τόνους πέρσι, δείχνει ότι από τους αγρότες και την οικονομία θα λείψουν περί τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Πρόπερσι πλησίασε τις 300.000. Φέτος οι εκτιμήσεις, οι οποίες είναι σχεδόν κοντά στην πραγματικότητα, μιλούν και για κάτω από 180.000, ίσως και πολύ κάτω. Για την Κρήτη το ποσοστό που ακούγεται να είναι το 2 τρίτα της μεσσηνίας της παραγωγής από 4 ελαιοπαραγωγούς νομούς. Δυναμώνει την αντίδρασή τους οι αγρότες, με τον Σύλλογο της Μεσσήνης να δείχνει χθες τις διαθέσεις του με νέα κινητοποίηση και κλείσιμο του δρόμου στο ύψος γέφυρας του Παμίσου. Μάλιστα, από τη Δευτέρα οι κινητοποιήσεις αυτές παίρνουν πιο έντονο χαρακτήρα και οδηγούν, όπως τονίζουν, στη δημιουργία ενός μπλόκου σε επίπεδο νομού. Οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα τους με δυναμικές κινητοποιήσεις και μπλόκα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν δει ανταπόκριση στα αιτήματά τους. Στην Μεσσήνη, οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο της γέφυρας του Παμίσου, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται και νέα μπλόκα σε άλλα κομβικά σημεία του νομού. Όπου τα πρώτα τρακτέρ έχουν κάνει την εμφάνισή τους, έχουν συγκεντρωθεί από τους συλλόγους της Μεσσήνης αλλά και από άλλες περιοχές ένα δυναμικό εδώ μπλόκο της Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων και του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης. Πρώτοι και θα συνεχίσουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Όσο θα δυναμώνει το μπλόκο, θα μεταφερθούμε σε πιο κομβικό σημείο και θα αποκλείσουμε και τον νόμο. Δηλαδή, όσο μπορέσουμε να σκληρύνουμε τη στάση μας, αυτή είναι η απάντησή μας στην κυβέρνηση. Φαίνεται άναψη εδώ, σιγά σιγά η φλόγα του αγώνα. Το πλάκο της Νίκαιας έδωσε το στίγμα για να ξεκινήσει ο αγώνας σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε τους Μεσσήνιους αγρότες για τη συμμετοχή τους στο κάλεσμα του συλλόγου μας και που γύρισαν την πλάτη σε όλες αυτές τις φωνές που συκοφαντούν τον αγώνα εδώ και καιρό. Κάνανε τα πάντα με λιτούς και δεμένους για να σταματήσουν, διεστρέβλωναν τις εικόνες κτλ. Τους γύρισαν την πλάτη, τους ευχαριστούμε για αυτό. Να έρθουν εδώ να δώσουμε ένα τίμιο αγώνα, ένα καθαρό αγώνα. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα δώσουμε τη μάχη μας μέχρι τέλους. Ένας αποκλεισμός ενδεικτικά είναι σήμερα, συμβολικά το κάνουμε. Από τη Δευτέρα περιμένουμε τους συλλόγους από Χαδρινού και τους αγρότες από την Πηλία, την Επιτροπή Αγώνα Πηλίας, να στήσουμε ένα μεγάλο παμεσσηνιακό μπλόκο, να τους κουνήσουμε, γιατί αυτό το σύστημα έτσι κουνιέται, με τον μπλόκο που αποκόπτει στην οικονομία. Αν δεν τον πειράξει στην οικονομία, δεν θα δώσουμε και λύση στα προβλήματά μας. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τα μέτρα πίσω, ειδικά ασφαλιστικό και φορολογικό, μας έχει εξοντώσει. Τα εφόδια τα αγροτικά είναι στα ύψη. Αυτό το καινούργιο με τους δασικούς χάρτες το θεωρούμε τελείως παράλογο.
Κομβικό το θέμα με τους δασικούς χάρτες, όπως ακούσαμε, που επηρεάζει ολόκληρη την επικράτεια. Με ένα νέο σκηνικό που έχει κενά, όπως σημειώνει, και επιφέρει μια μεγάλη αναστάτωση, βρίσκονται αντιμέτωποι οι αγρότες που αναφέρουν πως η υπόθεση με την ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει εισπρακτικό χαρακτήρα και αντιδρούν έντονα. Είναι χαοτική κατάσταση και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έβγαλε τώρα. Για χάος κάνουν λόγο οι αγρότες σε ό,τι αφορά τους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν και προκαλούν αναταραχή. Οι αγρότες αναφέρουν μεταξύ άλλων πως όχι μόνο έχουν λάθη προσδιορίζοντας ως δασικές περιοχές αμιγώς αγροτικές, αλλά και πρέπει να καταβληθούν υψηλά τιμήματα από όλους όσοι επιθυμούν να διατυπώσουν ενστάσεις. Έχουν φτάσει καταγγελίες σε εσάς? Πάρα πολλές, καθημερινά. Από όλο τον κόσμο, δεν είναι 1, 2, 5, 10, ενδιαφέρει το 80% των αγροτών. Το οικόπεδό τους, το στρέμμα τους φαίνεται δασικό. Φαίνεται δασικό, δυστυχώς. Έχουν γίνει αγορές και ξαναγορές, έχουν μεταβιβαστεί περιουσίες και θα κληθούν τώρα, προσπαθούν για να τις βγάλουν δασικές. Τώρα, σίγουρα κάποιοι, να το πούμε έτσι, σε ημιορεινές περιοχές και ορεινές, αυτό που είπατε προηγουμένως, αν το λίγο έγινε λίγο περισσότερο, ας έρθουν να το κουβεντιάσουμε και μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Αλλά δυστυχώς βλέπω και από τον κόσμο αυτών των περιοχών ότι δεν συμμετέχουν και γενικά στις κινητοποιήσεις για να το κουβεντιάσουμε αυτό το πράγμα. Παρά τα όσα διεμήνυσε ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελος, πως οι δασικοί χάρτες δεν έχουν στόχο να πλήξουν την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα, οι αγρότες μιλούν για ένα τεράστιο κόστος για τους ίδιους και χαρακτηρίζουν τη διαδικασία με την ανάρτηση των δασικών χαρτών καθαρά εισπρακτικό ζήτημα. Δεν φτάνουν τόσα προβλήματα που έχουμε με την απεργία που γίνεται, με το φορολογικό ασφαλιστικό και το κόστος παραγωγής. Συγχρόνως προέκυψε και με το δασικό. Άλλη μια πληγή πολύ μεγάλη, η οποία θα κληθεί ο κόσμος να πληρώσει πάρα πολλά λεφτά. Μένουμε εμείς στο θέμα αυτό με τους δασικούς χάρτες, που όπως βλέπετε κι εσείς έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστό Τζαβάρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τζαβάρα. Καλησπέρα σας. Μίζον το θέμα για ολόκληρη την επικράτεια και για την Πελοπόννησο και όπως φαίνεται και από τις αντιδράσεις των αγροτών και των πολιτών και των παραγωγών, υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά. Μπορούν αυτά να αντιμετωπιστούν και με ποιον τρόπο? Καταρχάς, εάν δεν προσέξουν οι αγρότες, και αναφέρουμε και στους αγρότες της Ηλίας και της Μεσσηνίας που έχω άμεση επαφή, είναι πιθανό να απολέσουν νομικά τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται την περιουσία τους. Γιατί εάν οι χάρτες αυτοί οριστικοποιηθούν χωρίς να έχει γίνει η υποβολή των αντιρρήσεων πρώτων και χωρίς η κυβέρνηση να έχει αντιληφθεί τι πάει να κάνει, τότε μετά την οριστικοποίηση των δασικών χαρτών αποτελεί για κάθε δικαστική και διοικητική αρχή πλήρη απόδειξη ο δασικός χαρακτήρας αυτού του ακινήτου που εμφανίζεται στους συγκεκριμένους χάρτες. Άρα το πρώτο διαβήμα έχει κάνει με τις περιουσίες ουσιαστικά. Ακριβώς. Μιλάμε για νομικό αφανισμό. Μιλάμε δηλαδή για αδυναμία του κάθε ιδιοκτήτη να εκμεταλλεύεται το ακίνητό του κατά τον προορισμό του. Πλέον γίνεται δάσος, γίνεται δασική έκταση και σύμφωνα με το Σύνταγμα απαγορεύεται η μεταβολή της μορφής αυτού του ακίνητου. Αυτό είναι φανταστικό. Τώρα πάμε να δούμε τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα μέσα από τη διαδικασία της ανάρτησης των δασικών χαρτών βρήκε την ευκαιρία να χαρατσώσει άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό και κυρίως την πιο ευαίσθητη και την πιο αδύναμη κατηγορία των πολιτών που είναι οι αγρότες. Δηλαδή τι κάνει, έχει βάλει υπερβολικά μεγάλα τέλη, ειδικά τέλη για την υποβολή των αντιρρήσεων σε σχέση πάντα μιλάμε με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην οικονομική κρίση που περνάμε. Και εδώ τι συμβαίνει τώρα. Εκτός όλων αυτών θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν χωρεί επιβολή τέλους για παροχή κρατικών υπηρεσιών. Τα τέλη υπάρχουν κυρίως στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι τα τέλη καθαριότητας, όπου εκεί το τέλος είναι τέλος ανταποδοτικό, δηλαδή αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ναι. Όταν όμως μιλάμε για
την υποχρέωση, την αυτονόητη που έχει το κράτος να προστατεύει την ιδιοκτησία με βάση το άρθρο 17 του Συντάγματος, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύει και το φυσικό περιβάλλον όπως είναι τα δάση. Σε αυτές τις περιπτώσεις οίκοθεν αυτεπαγγέλτος θα έπρεπε να έχει σε όλα αυτά τα ζητήματα απαντήσει με το πιο σωστό και αποτελεσματικό τρόπο. Παρόλα αυτά τι έχει κάνει? Προσέξτε, πρώτον, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ακινήτων τα οποία μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1950 έχουν δοθεί για αποκατάσταση ακτιμόνων με παραχωρητήρια του δημοσίου. Και αυτά τα συγκεκριμένα τα έχουν συμπεριλάβει στις δασικές εκτάσεις και τα δάση και εμφανίζονται με πράσινο χρώμα στους δασικούς χάρτες. Ναι. Για αυτούς λοιπόν δεν είναι άδικο, δεν είναι εντελώς παράλογο να ζητάμε πρώτον να πληρωθεί ειδικό τέλος. Μπορεί αυτό το ειδικό τέλος μάλλον να έχει καταργηθεί, δεν έχει σημασία σε αυτή την περίπτωση. Αλλά για να κάνεις όμως τις αντιρρήσεις θα πρέπει να πας σε τεχνικό σύμβουλο, να πληρώσεις την εκπόγηση και τη σύνταξη τοπογράφων, να το πάρει τεχνικό σύμβουλο στην εκδίκαση. Δηλαδή εδώ μιλάμε ότι χωρίς να φταίει ο πολίτης, το κράτος του επιβάλλει να χρηματοδοτήσει την ανεργία κάποιων ανθρώπων που η κρίση τους έχει οδηγήσει να μην έχουν τίποτα και τώρα χτυπούν τα χέρια τους όλοι αυτοί. Προσέξτε, δεύτερη κατηγορία. Δεν έχουν οι εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές, παραδείγματος χάρη στην Ιλία, πιστεύω να είναι και στη Μεσσηνία του 2007, εκτάσεις καλλιεργούμενες έχουν συμπεριληφθεί στους χάρτες των αναδασωτέων περιοχών τότε μαζί που με τις δασικές εκτάσεις και δεν έχει γίνει διαχωρισμός. Τότε που γινόταν, έτσι, να λοιπόν, πούμε γενικά η οριοθέτηση αυτών των περιοχών, ακριβώς, δεν εξαιρούνταν. Εδώ υπάρχει πάλι θέμα. Mm. Τρίτο θέμα. Υπάρχουν εκτάσεις που είναι εντός αναδασμού. Όταν λέμε αναδασμό, εννοούμε αναγκαστική απαλωτρίωση που γίνεται προκειμένου να γίνει αναδιανομή εκτάσεων που καλλιεργούνται. Εν τούτης, σας λέω ότι υπάρχουν στους δασικούς χάρτες εκτάσεις τέτοιες που εμφανίζονται ως δασικές και δάση. Υπάρχει επίσης θέμα με οικισμούς οριοθετημένους, όπου πολύ μεγάλα τμήματα, όπως είναι στην κάτω Παναγιά της Ηλίας και σε άλλα μέρη, στη Βάρδα, στο Δήμο Κυλλίνης Ανδραβίδας, εκεί υπάρχουν ζητήματα όπου πράγματι έχουν συμπεριληφθεί σε οριοθετημένους οικισμούς εκτάσεις τέτοιες που είναι οικιστικές και εντούτοις εμφανίζονται ως δασικές ή δάση. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Γι' αυτό το πρώτο που πρέπει να γίνει, και πρέπει ο κόσμος να είναι σε εγρήγορση, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να παραταθούν η προθεσμία για την άσκηση και την υποβολή των αντιρρήσεων. Πάντως ο κύριος Φάμελος ήταν κάθετος. Ο κύριος Φάμελος ήταν κάθετος πάνω σε αυτό το θέμα, ότι δεν θα υπάρξει άλλη. Ο κύριος Φάμελος ήταν κάθετος για αυτό το θέμα, ότι δεν θα υπάρξει παράταση πέρα των 60 ημερών. Εδώ λοιπόν φαίνεται το τι ρόλο παίζει ο κάθε κύριος Φάμελος και το κάθε μέλος της κυβέρνησης. Δεν τους ενδιαφέρει ο πολίτης, δεν τους ενδιαφέρει εάν αυτή τη στιγμή υποφέρει η κοινωνία από τις άστοχες και τις απερίσκεπτες και τις επιζήμιες για το κοινωνικό σύνολο ενέργειες της διοίκησης. Το που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα βάλουν στο χέρι τα λεφτά από τα υλικά τέλη. Και προσέξτε, δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό. Γι' αυτό έχω κάνει δηλώσεις και λέω ότι είναι ένα έμεσο χαράτσωμα και αυτό. Γιατί τουλάχιστον από αυτά που ξέρω στον νομό Ηλίας, να ξέρετε ότι μιλάμε για 130 εκατομμύρια. Εάν αυτό το πολλαπλασιάσετε κατά μέσο όρο λίγο πολύ, 34 νομούς που υπάρχουν η ανάρτηση των δασικών χαρτών, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για κάποιο δισεκατομμύριο και. Άρα λοιπόν και από αυτά, αυτό που περιμένουμε είναι να βάλουν στο ταμείο, στην υπεραπόδοση όπως λένε, την λιτότητα που έχουν επιβάλει χωρίς να είναι υποχρεωμένοι, έτσι, να βάλουν κάποια δισεκατομμύρια παραπάνω. Αυτό το πράγμα που κάνει σήμερα στο λαό η αριστερή κυβέρνηση, ούτε οι πιο ολοκληρωτικές κυβερνήσεις των προηγούμενων δεκαετιών δεν τόλμησαν να το κάνουν. Και ετούτοις βλέπω ότι υπάρχει μια ησυχία, η οποία όχι απλώς με ξενίζει και με προβληματίζει, αλλά δεν ξέρω μήπως η κοινωνία βρίσκεται σε νεκροπάνια πλέον. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να μην αντιδρά κανένας, τη στιγμή που μετά τις 3 Μαρτίου, εάν περάσουν δηλαδή άπρακτες αυτές οι προθεσμίες, όλοι θα κλαίνε και θα οδύρονται γιατί έχουν χάσει την περιουσία τους. Μάλιστα. Ειλικρινά λέω, και από αυτό το βήμα που μου προσφέρετε και σας ευχαριστώ, όλοι οι πολίτες που έχουν αγροτική ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτήρα ιδιοκτησία πρέπει να ενδιαφερθούν να δουν στους δασικούς χάρτες με τι στοιχεία εμφανίζεται η ιδιοκτησία τους αυτή, γιατί είναι πολύ πιθανό μετά τις 23 Μαρτίου να βρεθούν πρώτοι.
της εκπλήξεως να μην μπορούν να χρησιμοποιούν καθόλου την περιουσία τους για οποιοδήποτε λόγο και προορισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Εγώ σας καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Μένουμε εμείς σε αυτό το θέμα και σημειώνουμε πως για τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση και στο Δασαρχείο Καλαμάτας και παράλληλα για αύριο κινητοποίηση στον κάμπο για το θέμα αυτό. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Δρυμία επίθεση εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τα όσα σημειώνονται τελευταία. Ο Βασίλης Κιγίλιας, μιλώντας στην εκπομπή Διάλογη της τηλεόρασης Best, έβαλε στο στόχαστρο την πολιτική Τσίπρα Καμένου. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκπομπή Διάλογο της τηλεόρασης Best. Ούτε οι πιο πιστοί οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι εν έτη 2017 τα πράγματα είναι καλύτερα. Άρα λοιπόν, εδώ έγινε ένα τρομερό πισωγύρισμα, χάθηκαν δύο χρόνια, δύο πολύτιμα χρόνια. Βλέπετε ότι εδώ απαιτείται μια συνολική πολιτική αλλαγή, γιατί ο τρόπος με τον οποίο κυβερνούν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο είναι εμφανές ότι κάνει ζημιά στη χώρα. Δεν είναι λοιπόν κομματικό το θέμα, δεν είναι παραταξιακό το θέμα, είναι βαθιά πατριωτικό και είναι εθνικό. Οι συγκεκριμένοι κύριοι διαπραγματεύονται τυχοδιοκτικά, δεν έχουν στρατηγική, δεν έχουν σχέδιο. Προφανώς για μας βάζουν την καρέκλα και την εξουσία πάνω από την χώρα και αυτό έχει οδυνηρά αποτελέσματα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η αναξιοπιστία τους, η μη δυνατότητα να είναι σταθερή και φερέγγυη, λειτουργεί αντανακλαστικά και σε συνδυασμό με τα πιο σκληρά κέντρα του εξωτερικού, γι' αυτό και μόνοι μας ζητάνε παραπάνω μέτρα. Ναι. Γι' αυτό και ζητάμε πολιτική αλλαγή, ζητάμε να φύγουν. Ο κύριος Κικίλιας επανέλαβε το αίτημα για εκλογές και σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να στηρίξει την όποια πρόθεση ή πρόταση για νέα μέτρα. Αν η κυβέρνηση όμως σας καλέσει να στηρίξετε τις αποφάσεις που ενδεχόμενα για το κλείσιμο της αξιολόγησης επιβάλλουν και νέα μέτρα, εσείς τι θα κάνετε? Έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, σε κάθε τόνο και ύφος και τρόπο, ότι η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για αυτή την αποτυχημένη διαπραγμάτευση, οδηγεί τη χώρα σε τείχο και αν δεν έχει τις απαραίτητες ψήφους ή αν δεν μπορεί να κλείσει την αξιολόγηση, θα πρέπει να πάει τη χώρα σε εκλογές. Εμείς δεν πρόκειται να παράσχουμε ψήφο σε μια καταστροφική πολιτική. Το ζήτημα είναι ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα το μνημόνιο ή τα οποιαδήποτε νέα μέτρα. Αυτά τα δύο χρόνια δεν έχει φέρει ούτε μία επένδυση ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο στη χώρα. Ούτε μία. Που σημαίνει το άλλο μισό ενός μιας συμφωνίας δεν υλοποιείται. Παρά μόνο μόνιμες περικοπές μισθών και συντάξεων. Όχι μόνο δεν έχουν φέρει ούτε μία επένδυση και δεν μπορούν άλλωστε, αλλά τις ήδη υπάρχουστες τις τορπιλίζουν. Το ότι οι άνθρωποι και δεν θέλουν και δεν μπορούν. Ο κ. Τσίπρας είναι ανίκανος να προχωρήσει και να πάει τη χώρα ένα βήμα πιο μπροστά. Όσον αφορά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κιγίλιας εστίασε ιδιαίτερα στη μείωση της φορολογίας. Και δεσμεύσεις, αυτό της μείωσης του έμφυα μεσοσταθμικά 30% σε δύο χρόνια και αυτό της μείωσης φορολογίας επιχειρήσεις από το 29% στο 20%, έχουμε ήδη βρει τα ισοδύναμα από τις δαπάνες που θα πρέπει να μειωθούν και αυτό δεν έχει να κάνει με τους εταίρους και τους δανειστές μας. Για την περαιτέρω μείωση της φορολογίας, το ζητούμενο είναι αξιοπιστία και σταθερότητα, έτσι ώστε να εξηγηθεί το προφανές ότι πολύ παραπάνω μεταρρυθμίσεις από αυτές τις οποίες ζητάνε οι δανειστές μας. Εμείς δεν θέλουμε, δεν χαρίζουμε τίποτα σε κανέναν. Εμείς θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε τη χώρα, να την πάμε μπροστά. Ανάμεσα στα υπόλοιπα και οι κινήσεις διεύρυνσης. Η κοινωνία χρειάζεται ένα νέο πατριωτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Είναι ένα εθνικό σχέδιο αυτό. Τους περιλαμβάνει όλους. Mm. Και γι' αυτό και οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κομμάτων είναι πλέον. Θα μπες. Ιδεολογική όμως διεύρυνση προς το κέντρο, προς τα δεξιά, προς τα πού στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για όλη την κοινωνία, εννοούμε όλη την κοινωνία. Και η κοινωνία μετά οθεί και τα κόμματα, αν θέλετε, να λειτουργήσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Προφανώς υπάρχει ένας χώρος πολύ μεγάλος στο κέντρο και γίνονται προσπάθειες, βλέπετε, διεύρυνση προς αυτή την κατεύθυνση. Στοχευμένες και γενικές στα πλαίσια της δημοκρατίας. Επίσης όμως υπάρχουν και πολύ σημαντικά πολιτικά θέματα στην ατζέντα μας στην πολιτική που δίνουν δυνατότητα να γίνονται διεύρυνση και προς τα δεξιά, τα θέματα της ασφάλειας, τα θέματα της τάξης. Στο ίδιο μήκος κύματος και σε υψηλούς τόνους και ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Μπέσταθ και σε μια σειρά από ζητήματα, αναφέροντας παράλληλα πως ο ίδιος δεν πρόκειται να στηρίξει ενδεχόμενα νέα μέτρα και επανέλαβε την πρόταση για οικουμενική κυβέρνηση. Στο ζήτημα της μεταρρυθμιστικής αδυναμίας που εμφανίζει η χώρα, στάθηκε ιδιαίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Η ανεπάρκεια των ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι τώρα βρίσκεται στο ότι δεν υιοθετούμε
τις μεταρρυθμίσεις και δεν αποφασίζουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι. Ο Βασίλης Λεβέντης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best, επέκρινε την κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις όσον αφορά το κλείσιμο της αξιολόγησης, αναφέροντας πως αυτές θα επιφέρουν και νέο πακέτο μέτρων. Έχουμε περιθώριο να αρνηθούμε. Ο Τσίπρας άλλωστε πάντα για να μένει στην εξουσία τα υπογράφει όλα. Αντέδρασε ποτέ? Αυτά υπέγραψε μέχρι τώρα. Όλα το ίδιο θα κάνει και τώρα. Το ζήτημα είναι η κοινοβουλευτική του ομάδα. Μπορεί να τα σηκώσει. Στη Βουλή μπορεί να τα περάσει. Εκεί λοιπόν. Και εκεί πάει πονηρά. Ο ίδιος πάντως ανέφερε πως η Ένωση Κεντρών δεν πρόκειται να στηρίξει ένα ενδεχόμενο νέο πακέτο μέτρων. Τους κομματικούς στρατούς τους ευλογούν. Τους θέλουν τους κομματικούς στρατούς. Τις στρατιές. Τους βολεμένους δηλαδή. Μπορώ να ψηφίσω λοιπόν. Όσο ανάγκη να πιστεύω στο ευρώ περισσότερο από όλους εγώ. Από όλη τη Βουλή, στη σημερινή Ένωση Κεντρών και εγώ ο Λεβέντης, πιστεύω στην Ευρώπη και στο ευρώ περισσότερο από όλους. Δεν μπορώ όμως να γίνω συνένοχος σε βάρβαρες επιδρομές σε βάρος των φτωχών ανθρώπων. Ο κύριος Λεβέντης επανέφερε για μία ακόμη φορά την πρότασή του που έχει να κάνει με την συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης. Θα απεδείκνει ότι πάβει το πολιτικό σύστημα να τρώγονται μεταξύ τους οι Νεοδημοκράτες με τους Σιριζαίους. Πάβουν και κάνουν κοινό μέτωπο για να κρατήσουν την Ελλάδα στο ευρώ. Στο κάλεσμα της Δημοκρατικής Παράταξης ο ίδιος στάθηκε αρνητικά. Με χωρίζει άβυσσος εμένα από τη γεννηματά. Δεν μπορώ. Και επιπλέον το ότι πήρε Γιώργο Παπανδρέου. Αυτούς τους παλιούς όλους, πετσαλνικούς, καρχιμάκηδες. Δηλαδή το ότι γυρίζει πίσω στο Πασόκ η φρουρά του μνημονίου, η φρουρά του ρουσφετιού που κατέστρεψε και φτώχευσε τη χώρα. Απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας, ο κ. Λεβέντης δήλωσε πως πρέπει να ενισχυθούμε εξοπλιστικά. Σύνοδο αρχηγών. Πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προς έγκριση του πακέτου των 30F35. Κάθε ένα από αυτά έχει 300 εκατομμύρια ευρώ. Η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Τούρκος είναι η γλώσσα της αεροπορίας. Εφόσον λοιπόν παράγγειλε η Τουρκία F35, νομίζω ότι και εμείς οφείλουμε να ακολουθήσουμε αυτή τη γκούρσα της τρέλας. Ο κόσμος δεν έχει να φάει όμως. Δεν μπορώ και να απειλεί ο Τούρκος και εγώ να βάζω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προς το παρόν. Βγαίνει και απαντάει, τηρήστε τους κανόνες, παραβιάζεται λέει τα σύνορα της Ευρώπης και τι τον νοιάζει τον Τούρκο. Και ποιος από τους Γερμανούς ή τους Βέλγους θα έρθει να πολεμήσει δίπλα μας. Λοιπόν θα αφήσουμε την αεροπορία ανεξόπλιστη επειδή πεινάμε. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε σε ένα νέο σκηνικό που αποτυπώνεται σε επιχειρήσεις εκεί όπου κάνουν θράψη η εστίαση και η παροχή υπηρεσιών. Σε σχέση μάλιστα με την εποχή προ-κρίσης, οι νέες επιχειρήσεις είναι μειωμένες κατά 50%. Μείωση κατά 50% του αριθμού των νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε σχέση με το 2008 καταγράφει νέα μελέτη της Enteavor Greece, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Με βάση αυτά, την περασμένη χρονιά στη χώρα μας ιδρύθηκαν 28.615 νέες επιχειρήσεις, 33% λιγότερες σε σχέση με το 2012. Αυτή η μείωση είναι και η βασική αιτία του αρνητικού ισοζυγίου συστάσεων διαγραφών, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους εμφανίζεται να μειώνεται σε σχέση με το 2012 κατά 5.500 περίπου και διαμορφώνεται στις 35.159. Ωστόσο, το 2016 ξεπέρασαν κατά 6.500 τις νέες συστάσεις, οδηγώντας για πρώτη φορά σε αρνητικό ισοζύγιο. Οποιαδήποτε επιχείρηση επικοινωνήσεις, για οποιαδήποτε συναλλαγή, η απάντηση είναι περίμενε να δούμε τι γίνεται, τι θα γίνει, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Η ελληνική επιχειρηματικότητα, παρά την πρωτοφανή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, παραμένει εστιασμένη σε μη παραγωγικούς και εσωστρεφείς τομείς, όπως είναι η εστίαση, η λιανική τροφίμων και το λιανεμπόριο γενικότερα, χωρίς να στρέφεται μαζικά σε εξαγωγικές δραστηριότητες. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος του τουρισμού, στον οποίο και ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 31% στο διάστημα από το 2012 έως το 2016. Όλοι ανησυχούμε. Και οι πελάτες μας δεν έχουν άλλη κουβέντα από το να συζητάνε για την κρίση, το τι μας ξημερώνει, πού πάνε τα πράγματα
και οι πιο πολλές κουβέντες είναι σενάρια. Το 84% των νέων επιχειρήσεων συνεχίζουν να εστιάζονται σε κλάδους με κατά βάση εγχώριο προσανατολισμό, εστίαση, μπαρ, καφετέρειες, λιανεμπόριο, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το ποσοστό είναι μειωμένο σε σχέση με το 88% του 2012. Ωστόσο, η μείωση δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετή για να επιταχύνει το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και μένοντας σε αυτό το πεδίο, να δούμε τα όσα διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας με ένα πρωτοφανές σκηνικό: εργαζόμενος να πληρώνεται με κουπόνια και τους συνδικαλιστές να ζητούν εκτεταμένους ελέγχους. Ποιοι συνάδελφοι πριν μερικά χρόνια και τώρα πρόσφατα έχουν 2-3 καναπέδες, έχουν 2 πλυντήρια, 2 τηλεοράσεις, αυτά δεν τρώγονται. Στο σούπερ μάρκετ τους αναγκάζουν να ψωνίζουν από το ίδιο το κατάστημα εμπορεύματα, οι συνάδελφοι που είναι εκεί που δουλεύουν στο λιανεμπόριο να παίρνουν από το ίδιο σούπερ μάρκετ. Εργοδότες έβαλαν όλη την εφευρετικότητά τους να δουλέψει ώστε να φοροδιαφεύγουν και βρήκαν τρόπο να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους πληρώνοντάς τους με κουπόνια ή ακόμη και κάρτες. Οι εργοδότες χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές για να αποφύγουν έτσι και τη φορολόγηση που πρέπει να πληρώσουν τις εισφορές στο ΙΚΑ, την αξία της εργασίας που παρέχουμε κάθε μήνα εμείς οι εργαζόμενοι, και αντί να μας δώσουν μισθό, μας δίνουν κουπόνια τα οποία είναι πότε είναι σε τρόφιμα, πότε είναι σε έπιπλα, πότε είναι σε τηλεοράσεις, ηλεκτρικά είδη και τέτοια. Είναι μερικές εταιρείες που το κάνουν και εδώ στην πόλη των Πατρών, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Για το ιδρώτας του εργαζόμενου δεν πληρώνεται με αυτά. Πρέπει να πληρωθεί με τον κανονικό μισθό όπως έχει συμφωνηθεί, γιατί πάμε σε άλλες εποχές. Μεγάλες εταιρείες αντικαθιστούν παρανόμως μέρος της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Έκτακτες αποδοχές όπως νυχτερινά, υπερορίες, αυξημένο ημερομίσθιο Κυριακής όταν τα καταστήματα είναι άνοιχτα, με εκπτωτικά κουπόνια που πλασάρουν συγκεκριμένες εταιρείες κουπονιών. Μάλιστα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος παρέδωσε στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας συγκεκριμένες επιχειρήσεις που φέρονται να πληρώνουν παράνομα μέρος του μισθού των εργαζομένων με κουπόνια. Οι συνδικαλιστές τονίζουν πως θα πρέπει επιτέλους να στελεχωθεί η επιθεώρηση εργασίας και να προχωρήσει σε ελέγχους. Η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι πουθενά, γιατί δεν έχει υπαλλήλους. Ο Υπουργός Εργασίας που ήρθε εδώ προχθές και πήγε στο εργατικό κέντρο και μετά πήγε στην επιθεώρηση εργασίας, έπρεπε όλο το συνδικαλιστικό κίνημα να το κάνει έτοιμα. Δεν έγινε έτοιμα για να επανδρωθεί η επιθεώρηση εργασίας και οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Με ένα νέο πακέτο αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, κύρια, να σημειώσουμε αυτό το είδος παρεμβάσεις, κατέβηκε από την Αθήνα ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Τα έργα που μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης και άλλα σε φάση μελέτης, όπως η κατάσταση στην όλη βορειοδυτική γειτονιά, φέρνουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Υποδομών και του Μορέα. Από τις ανάγκες και τα όσα προωθούνται, αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά η γύμνια αντιπλημμυρικής θωράκισης με συνειακές πρωτεύουσες. Ένα πλαίσιο αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων δρομολογείται πλέον στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας από το Υπουργείο Υποδομών. Μετά και την σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία μάλιστα εκπροσώπων και του Μορέα. Οι παρεμβάσεις αυτές, είτε σε επίπεδο μελετών είτε σε επίπεδο έργων, ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ και καταδεικνύουν ουσιαστικά την έλλειψη αντιπλημμυρικής θωράκισης στην πόλη της Καλαμάτας. Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θα έχει δοθεί εντολή δημοπράτησης για το αντιπλημμυρικό έργο από την Παναγίτσα μέχρι τον Έδοντα, ώστε να κρατήσουμε όγκο νερών, να μην χρησιμοποιούνται οι αποδέκτες, οι οποίοι λόγω καταπατήσεων έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Το δεύτερο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο είναι από νοσοκομείο μέχρι Ασπρόχωμα. Και αυτό θα μας δοθεί εντολή δημοπράτησης μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Με αυτό το σημαντικό έργο θα λύσουμε τα προβλήματα πλημμύρισης στην περιοχή του νοσοκομείου και στην περιοχή του ΤΕΗ. Για τα δύο αυτά έργα, η εντολή δημοπράτησης αναμένεται να δοθεί από το Υπουργείο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, με το συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η παρέμβαση από την πλευρά του Μορέα, με την εταιρεία να αναλαμβάνει την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης που θα υποδείξει τα έργα που είναι ανάγκη να γίνουν στην βορειοδυτική πλευρά της Καλαμάτας. Είναι από Ελαφογκρέμη, Δράκου, Αγία Σωτήρα, Γλάφκου και Διάβαση της Αθηνών. Είναι ένα έργο που έχει πάρα πολλά προβλήματα σε μια περιοχή που έχει χτιστεί άναρχα. Πληρώνουμε πάντοτε την εκτός σχεδίου δόμηση. Θα μελετηθεί από τους υδραυλικούς του Μορέα στο σύνολό του ως έργο
και υπάρχει πολύ σοβαρή δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί, μας το υποσχέθηκαν, η κατασκευή του, ώστε να λύσουμε μια και καλή όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται εκεί. Αναφέρομαι στην οδό Μπακογιάννη, Παμίσου κλπ. Σε όλον αυτό το χώρο. Τέταρτον, στο ρέμα Καλαμίτσι. Θα γίνει ένας αγωγός 80 περίπου μέτρων και θα συνταθεί με τον υπάρχοντα κυβωτοειδή οχετό. Επίσης, στα Αρφαρά και στο Πίδημα που έχουμε προβλήματα. Να σημειωθεί, όπως τονίστηκε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, πως ο Μωρίας θα αναλάβει να κάνει και σημαντικά έργα ασφαλτοστρώσεων αλλά και προσβασιμότητας. Επανερχόμαστε στα αγροτικά ζητήματα, τα νέα δεδομένα που αποτυπώνται στην παραγωγή και αφορούν στους εχθρούς ελιάς και γίνανε διάκριτα με τον πλέον οδυνηρό τρόπο σε μια χρονιά, όπως η φετινή, με πολλές απώλειες, παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε ημερίδα που έγινε στα Βουλιατρά. Το ερευνητικό και επιστημονικό αποτύπωμα πρόκειται να προσφέρει τις λύσεις για τα όσα πρέπει να γίνουν από την πλευρά των αγροτών. Το πρόβλημά μας ξεκίνησε από πολλά χρόνια και θεωρούσαμε πως αυτή η ασθένεια αντιμετωπίζεται πανεύκολα με τρεις ψεκασμούς τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει έτσι. Αντιμέτωποι με μια κατάσταση που ήταν πρωτόγνωρη για τα ελαιοπαραγωγικά δεδομένα της χώρας, βρέθηκαν φέτος παραγωγοί. Μετά τον δάκο, το γλυοσπόριο μοιάζει να είναι ο νέος μεγάλος κίνδυνος. Είχαμε την πεποίθηση εδώ και πολλά χρόνια πως μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια αυτή του γλυοσπόριου με ψεκασμούς του φθινοπόρου και του χειμώνα. Δυστυχώς όμως διαπιστώθηκε εδώ και 2 χρόνια ότι δεν φτάνουν αυτοί οι ψεκασμοί, διότι έχουμε μολύνσεις από αυτό το παθογόνο που προκαλεί την ασθένεια γλυοσπόριο και την περίοδο της άνοιξης. Οπότε μολύνονται οι ταξιανθίες, μολύνονται τα λουλούδια. Πρέπει δηλαδή να προγραμματίσουμε, να σχεδιάσουμε καινούργιες επεμβάσεις σε μια περίοδο που παλαιότερα δεν θεωρούσαμε ότι χρειαζόταν. Οι αναλύσεις σε μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται ως κομβική είναι πάρα πολλές. Πλέον τα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα αναμένεται να δώσουν την κατεύθυνση αντιμετώπισης. Πρέπει να ξανασχεδιάσουμε από την αρχή τον τρόπο αντιμετώπισης της ασθένειας αυτής. Επομένως, είμαστε εδώ να αναδείξουμε τα προβλήματα, τα καινούργια που υπάρχουν με την ασθένεια και να δούμε με ποιον τρόπο θα σχεδιάσουμε τον πειραματισμό σε τοπικό επίπεδο, ώστε να δώσουμε απάντηση στους παραγωγούς. Πότε θα πρέπει να ψεκάσουν την άνοιξη, το τέλος χειμώνα και γιατί πρέπει να ψεκάσουν και με τι θα πρέπει να ψεκάσουν. Αλλά κυρίως την αναγκαιότητα για, για πειραματισμό, γιατί πρέπει να γίνουν πολλά πειράματα για πολλές αυτές τις ασθένειες και στην περιοχή σας, ώστε να εξευρεθούν οι ιδανικές λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Επιτάπητος στα δεδομένα που υπάρχουν για την νέα αυτή κατάσταση με τις μυκητολογικές προσβολές που διαρκώς αυξάνονται γύρω από την ελαιοπαραγωγή, τέθηκαν στην ημερίδα που διοργανώθηκε στην περιοχή των Φιλιατρών. Να κάνουμε μια τέτοια ημερίδα ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο της περιοχής μας, ώστε να γίνει μια καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα νέα δεδομένα και τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί, πώς πρέπει να κινηθούμε, σε ποια κατεύθυνση και τι μελέτες πρέπει να γίνουν για την επιδημιολογία της ασθένειας και να δούμε πότε πρέπει να κάνουμε τις επεμβάσεις στα πλαίσια της εφαρμογής ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ασθενειών στην ελιά. Ταυτόχρονα έγινε και μία αναφορά στους εχθρούς της ελιάς και για το ΔΑΚ, το οποίο είναι και αυτό επίκαιρο, και οι παραγωγοί να έχουν μία ολοκληρωμένη αντίληψη για την αντιμετώπιση στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου σήμερα, με έμφαση στην ενημέρωση και την πρόληψη όλων, και στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε εμείς τον γιατρό και περιφερειακό σύμβουλο, τον κύριο Άγγελο Χρονά. Καλησπέρα, κύριε Χρονά. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε, και στους τηλεθεατές μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα γύρω από αυτή τη μάστιγα που έχει γίνει σημείο αναφοράς πλέον στην σύγχρονη κοινωνία. Πώς αποτυπώνεται λοιπόν η σημερινή ημέρα κατά του καρκίνου? Είναι γεγονός και πολύ σωστά λέτε ότι πλέον είναι μάστιγα. Όμως δεν πρέπει να φοβόμαστε τον καρκίνο. Καταρχάς να πούμε 2 λόγια στους τηλεθεατές μας το τι είναι ο καρκίνος. Ουσιαστικά είναι ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κυττάρων, όπου τα φυσιολογικά κύτταρα αυξάνονται, διαιρούνται και πεθαίνουν, όμως τα καρκινικά διαιρούνται άτακτα και ανεξέλεγκτα και έτσι αναπτύσσεται μια μάζα η οποία είναι ο όγκος που ονομάζουμε καρκίνο, μπορεί να είναι καλόηθες ή κακόηθες. Τώρα όσον αφορά την σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Έχει να κάνει με την υγεία και τη σωματική άσκηση, mm-hmm. Το οποίο προτρέπουμε
όλο τον κόσμο, σαφώς να κάνει μια σωματική άσκηση από 30 έως 60 λεπτά τουλάχιστον ημερησίως, διότι έχει αποδειχθεί ότι οι μελέτες βοηθούν και σε αυτό, στην μείωση της ανάπτυξης του καρκίνου. Να αναφέρουμε ότι στατιστικά, ευρωπαϊκά και όχι μόνο και στην Ελλάδα μας, νούμερο ένα στα ζωτικά όργανα έχουμε καρκίνο στον πνεύμονα, στον μαστό και στο παχύεντερο. Βέβαια θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα με τη σημερινή ημέρα, που είναι η μέρα ευαισθητοποίησης, όσον αφορά να εστιαστούμε στο κομμάτι της πρόληψης, της εξέτασης. Γιατί αυτό είναι η ιατρική. Η ιατρική είναι η πρόληψη. Ουσιαστικά θέλουμε, όσον αφορά τις γυναίκες για το μαστό, να κάνουμε οπωσδήποτε μετά τα 40 υποχρεωτικά μία μαστογραφία κάθε 1,5 με 2 χρόνια και ένα υπερηχογράφημα μαστού. Όσον αφορά το παχύεντερο, για τους άντρες απευθυνόμενοι, μετά τα 50 υποχρεωτικά να γίνεται κολονοσκόπηση. Έτσι προλαμβάνουμε τις καταστάσεις. Μάλιστα. Και νομίζω, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτές τις καταστάσεις, πολύ περισσότερο όταν εστιάζουμε στα ζητήματα της πρόληψης, και δεν πρέπει και να τα αφήνουμε, να μην έχουμε την λογική ότι κοίταξε, η υπόθεση αυτή δεν χτυπάει τη δική μου πόρτα. Πάνω απ' όλα πρέπει να στηρίξουμε όλα αυτά τα άτομα και πολύ περισσότερο να σημειώσουμε ότι ο καρκίνος είναι δίπλα μας, είναι ανάμεσά μας, δεν είναι όμως ανίκητος. Προϋποθέτει όμως ενημέρωση και πρόληψη. Αυτό ήθελα να πω, ότι η ιατρική έχει προχωρήσει σημαντικά και αυτό καταδεικνύεται και στις διάφορες δράσεις που παίρνετε και εσείς ως περιφερειακή ενότητα, έτσι. Και στην περιφερειακή ενότητα. Σε όλη την Πελοπόννησο. Να αναφερθούμε και σε μία ακόμα δράση που έπεται τον ερχόμενο μήνα να γίνει. Θα γίνει σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς και με το Δήμο Τριφυλίας. Μια διημερίδα η οποία έχει επαναληφθεί και στην Καλαμάτα πέρυσι με απόλυτη επιτυχία. Φέτος θα γίνει στην περιοχή των Γαργαλιάνων στις 10 και 11 Μαρτίου. Ουσιαστικά θα είναι ένα team 10-12 επιστημόνων και θα υπάρξει ενημέρωση και ομιλία και απορίες του κοινού και κλινική εξέταση μαστού, τα οποία προσεχώς θα βγει και κάποια ανακοίνωση ώστε μπορέσουν όλες οι ενδιαφερόμενες και μην να κάνουν κάποια τηλεφωνικά ραντεβού ώστε να εξεταστούν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μόνιμα από εδώ και πέρα θετικά δείγματα και αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Σας ευχαριστώ. Μακάρι, και να ξέρετε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει διάπλατα ανοιχτές τις πόρτες. Οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα είτε σύλλογο που ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα, να κουβεντιάσουμε, να διοργανώσουμε από κοινού οποιαδήποτε δράση. Καλή συνέχεια. Περνάμε σε ένα θέμα που σχετίζεται με τον τρόπο ζωής μας και τα όσα καταδεικνύει η νέα έρευνα. Η ψυχική μας υγεία λόγω κρίσης συνθλίβεται και αυτό μειώνεται μαζί με κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής. Χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ενός ανθρώπου συνδέεται σημαντικά με το μικρότερο προσδόκιμο ζωής και θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντικός παράγοντας κινδύνου για διάφορες ασθένειες και για πρόωρο θάνατο. Σύμφωνα με διεθνή μελέτη που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό έντυπο μετά από την σχετική έρευνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά στην ελληνική πραγματικότητα ακόμα δεν το έχουμε βιώσει. Έχουμε παρατηρήσει αρκετούς ανθρώπους που έχουν προσπαθήσει να παραιτηθούν από τη ζωή. Λέω γιατί έχουν προσπαθήσει, γιατί δεν συνεχίζουν να προσπαθούν. Και αυτό εμποδίζει τα συνεχόμενα αρνητικά ερεθίσματα που λαμβάνουμε από το κάθε τι γύρω μας. Η ψυχική υγεία συνδυάζεται με το σώμα μας, με τον οργανισμό μας και είναι συνοδοιπόροι. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Όποιος δεν φροντίζει την ψυχική του υγεία, όποιος δεν φροντίζει να παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να έχουμε μέσα μας μια ισορροπία, αυτό βγαίνει σε ψυχοσωματικά. Επομένως, πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι, ότι δεν πρέπει όταν νιώσουμε δυσφορία ή όταν νιώσουμε να βαλτώνουμε να ασχοληθούμε για την ψυχική μας υγεία. Πρέπει να κάνουμε και πρόληψη. Συγκεκριμένα, ερευνητές ανέλησαν στοιχεία από 48 μελέτες που αφορούσαν συνολικά πάνω από 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους από πολλές χώρες. Η μελέτη συσχέτισε το επάγγελμα με την κατάσταση της υγείας και την ηλικία θανάτου του κάθε ατόμου. Οι άνθρωποι με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό στάτους ήταν 46% πιθανότερο να πεθάνουν πριν τα 85 έτη ζωής σε σχέση με τους ανθρώπους υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου. Τόσα χρόνια επενδύαμε στα υλικά αγαθά. Ξεχάσαμε να επενδύουμε στους ανθρώπους, ξεχάσαμε να επενδύουμε στα συναισθήματα, ξεχάσαμε να επενδύουμε στο να μοιραζόμαστε. Λοιπόν, δεν μοιραζόμαστε μόνο τις χαρές μας, αποφεύγουμε να μοιραζόμαστε τις χαρές μας, αποφεύγουμε να μοιραζόμαστε τις λύπες μας, μην επιβαρύνουμε τον άλλον, αλλά όμως το σημαντικότερο σε αυτό,
είναι ότι δίνοντας, μοιράζοντας τη χαρά σου ή τη λύπη σου, ελαφραίνει το φορτίο σου αν είναι λύπη ή αυξάνεται, είναι πιο έντονη η χαρά σου. Αν το κάνεις εσύ σήμερα και ανοιχθείς σε κάποιον οικείο, αύριο θα ανοιχθεί αυτός. Τι κάνουμε, του δίνουμε πιο ποιατικά χρόνια ζωής. Δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσουμε και πώς θα είναι, πόσο μακριά θα είναι το ταξίδι μας. Αλλά όμως πρέπει να δίνουμε ποιότητα στην κάθε μέρα της ζωής μας. Σε μια όμορφη δραστηριότητα που τρέχει από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας και έχει να κάνει με την εξόρμηση αλλά και τα μαθήματα σκι να περάσουμε, που είχαν αναφορά στο χιονισμένο βουνό του Μενάλου. Δεν είναι σωστό να εκβιάζω τον εαυτό μου να κάνει λάθος. Το να κατεβαίνεις σαν... Βλέπετε αρχή, τα μαθήματα του Ορειβατικού, ο σύλλογος, ο Βαλάντης εδώ, ο δάσκαλος. Χαλαρός, πάρα πολύ χαλαρός θέλω να είσαι. Βαλάντης εδώ, βλέπετε, μαθαίνει, αστέρι. Ο πρόεδρος, πρόεδρε, πώς πάνε τα μαθήματα, τα μαθήματα. Έλα Πέτρο, το έχεις, άντε Βαλάντη, το έχεις, πάμε. Την επόμενη στροφή θέλω να δω. Ανοιχτή, ανοιχτή. Πιο ανοιχτή, φέρ το γλυκά μέσα. Μεγάλη στροφή θέλω να κάνεις. Ανοιχτή. Κράτα καλά τα μπατόν μπροστά το βάρος. Μπροστά έτσι. Ωραίος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κόντρα, τρίψε με ανοιχτά τα πόδια. Ανοιχτά τα πόδια, ανοιχτά, ανοιχτά. Θέλω να κάνεις μεγάλες καμπύλες. Μεγάλες. Μπράβο! Έλα να στα σούλα, φρένο! Πίεσε λίγο το πόδι σου το δεξί! Δώσ' του βάρος! Πάρε το χρόνο σου, μη φοβάσαι! Όχι αυτή! Βλέπετε η σχολή του Ορειβατικού έχει ανέβει στη πιο ψηλή πίστα. Αρχίζουν τα παιδιά και παίρνουν πάνω τους. Βιομάθησης και ΚΑΕ συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας με διαρκείς δράσεις και υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπονεί προγράμματα για ανέργους, για επαγγελματίες, για αγρότες, για εργαζόμενους, για επιχειρήσεις επισιτισμού και ΚΑΠ Αργολίδας. Τώρα, άμεση υλοποίηση προγράμματος ανέργων εξάμηνης διάρκειας από 29 έως 64 ετών και ΚΑΠ. Η λύση στην ανεργία. Άουτο Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751 069 301.
Η απάντηση στην επέλαση του χειμώνα είναι η ζεστή θαλπορή του σπιτιού και του επαγγελματικού σας χώρου. Εξασφαλίσαμε για σας κορυφαίας ποιότητας πετρελαιοθέρμανσης και μάλιστα φροντίσαμε και την τσέπη σας, αφού με 9 άτοκες δόσεις από τις τράπεζες Εθνική, Eurobank, Πειραιός και με 6 δόσεις από την Alpha Bank μπορείτε να ζεσταθείτε αυτόν τον χειμώνα με άνεση. Ζεσταθείτε οικονομικά από τα πρατήρια καυσίμων του Σταύρου Δελή, Κορίνθου 200 στο Άργος και στο Πανόραμα Κουτσοποδίου. Και ακόμα λιπαντήρια και πλυντήρια μικρών και μεγάλων οχημάτων. Πρατήρια καυσίμων Σταύρου Δελή. Τηλέφωνο παραγγελιών 27510-22092 για άμεση εξυπηρέτηση. Σε νέα από τον κόσμο, τώρα ανοίγουν και πάλι με δικαστική απόφαση τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής του Σιάτλ μπλόκαρε προσωρινά την εφαρμογή του εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ. Είδαμε και νωρίτερα πως σήμερα τιμάται η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, μια ημέρα που το βασικό σύνθημα της εκστρατείας, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, καθώς και της προώθησης, είναι αυτό υγεία και σωματική άσκηση. Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου είναι η 4η Φεβρουαρίου. Για το 2017, το βασικό σύνθημα της εκστρατείας ευαισθητοποίησης ενημέρωσης του κοινού καθώς και της προώθησης της ιδέας του προληπτικού ελέγχου είναι υγεία και σωματική άσκηση. Περισσότερα από 14 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο αναπτύσσουν κάποια μορφή καρκίνου. Σχεδόν 8 εκατομμύρια χάνουν τη μάχη. Η έγκαιρη διάγνωση είναι σωτήρια. Πολλές μορφές καρκίνου διαγνώσκονται πολύ αργά και αυτό κάνει τη θεραπεία πιο περίπλοκη, πιο δαπανηρή και λιγότερο πετυχημένη. Αν οι πολίτες γνωρίζουν τα συμπτώματα του καρκίνου, θα είναι σε θέση να έρθουν νωρίτερα στο νοσοκομείο και να τους γίνει διάγνωση πιο νωρίς. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στην Αθήνα, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού με τη στήριξη των παραρτημάτων της στην πλατεία στο Μοναστηράκι και στο Golden Hall από τις 11 έως τις 4 το απόγευμα. Ανοίγουν και πάλι με δικαστική απόφαση τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής από το Σιάτλ μπλοκάρε προσωρινά την εφαρμογή του εκτελεστικού διατάγματος Τραμπ, το οποίο μεταξύ άλλων απαγορεύει για διάστημα 90 ημερών την είσοδο σε πολίτες από 7 μουσουλμανικές χώρες. Σύμφωνα με το σκεπτικό, η απαγόρευση είναι αντισυνταγματική γιατί διαχωρίζει τα άτομα στη βάση των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων. Πρόκειται προφανώς για μια ιστορική απόφαση για τη δικαιοσύνη, για τους πολίτες της πολιτείας της Ουάσιγκτον και για τους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα. Είπα από την αρχή ότι δεν επικρατεί στο δικαστήριο η πιο δυνατή φωνή, αλλά το Σύνταγμα. Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστή του Σιάτλ είναι η πρώτη που έχει ισχύσει σε όλη την Αμερικανική επικράτεια. Ο Λευκός Οίκος με ανακοίνωσή του τη χαρακτηρίζει σκανδαλώδη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να καταθέσει άμεσα αίτημα για έκτακτη αναστολή εκτέλεσης. Το εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μπέστα. Πόλη σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή συνέχεια.